Εδώ ο νέος θέλει να έρθει μαζί μας. Κοίτα, δεν έχει μάθει. Καλά, καλά να κρατάει το όπλο, εντάξει. Κάτι μου λέει ότι σε τέτοια σενάρια συνήθως ένας από τους δύο πεθαίνει για να γίνει συγκινητικό. Φίλοι του GamerZR, καλησπέρα. Βρισκόμαστε το 1915 στο Battlefield 1 Chapter 4, όπου αναλύουμε τη μάχη της Καλλίπολης. Εδώ δίπλα στην Τουρκία έχει και ελληνικό ενδιαφέρον συγκεκριμένη μάχη στη γειτονική χώρα μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας και Τουρκίας από την αντίπαλη πλευρά. Η μάχη στα Δαρδανέλια, πολύ γνωστή. Μια μεγάλη εκστρατεία, η οποία κράτησε συνολικά η μάχη 8 μήνες και εδώ θα την αναλύσουμε στο Battlefield 1, οπότε έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Είναι το πρώτο τελευταίο μέρος του Battlefield 1 Walkthrough. Και εδώ είμαστε με τη μεριά των Άγγλων, προφανώς. Εδώ είναι ο βετεράνος του πολέμου και του έχουν βάλει ένα νέο παγιά επικεφαλή. Κοίτα χαρά. Ο τύπος θυμίζει πιο πολύ Αμερικανό, βασικά, έτσι όπως μοιάζει. The Runner είναι ο τίτλος του chapter και να δούμε ποιον θα ελέγξουμε, τον γέρο ή τον νέο. Συνήθως επιλέγουμε νέους στα πιο πολλά FPS. Μάλλον είμαστε ο γέρος όμως εδώ. Ναι, είμαστε ο γέρος. Είμαστε οι βετεράνοι. Είμαστε η γνώση, η εμπειρία. New objective. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει να χρησιμοποιούμε κι άλλοι, ας πούμε. Okay. Στέλνει σήματα μόρφωση ο μικρός. Του μαθαίνουμε μπαλίτσα. Και εδώ αρχίζουν οι κανονιές προς την ακτή των Τούρκων. Πάρτε να έχετε. Αυτή είναι λοιπόν η μάχη της Καλλίπολης, στο στενό στα Δαρδανέλια και εδώ βομβαρδίζουμε τις αντίπαλες μονάδες. Εδώ ο νέος θέλει να έρθει μαζί μας. Κοίτα, δεν έχει μάθει. Καλά, καλά να κρατάει το όπλο, εντάξει. Κάτι μου λέει ότι σε τέτοια σενάρια συνήθως ένας από τους δύο πεθαίνει για να γίνει συγκινητικό. Λοιπόν, ξεκινάει η απόβαση. Να δούμε αν θα πάμε με βάρκα ή αν έχουμε στήσει γέφυρα για να περάσουμε απέναντι. Με το F είναι Bayonet Charge, όπου επιτίθεστε με την ξυφολόγχη του όπλου σας για μιλή μάχες. Τα πύρα πέφτουνε βροχή. Και ώρα να σφάξουμε μερικούς Τούρκους. Νάτι. Αυτός δεν ψόφισε καλά, έλα εδώ, παπ, τώρα ψόφισε. Κεφαλάκι. Εδώ είναι δύσκολο, οπότε θέλει χειροβομβίδα. Να δούμε αν θα πιάσει τώρα. Εδώ έχει πάρα πολλούς. Αυτός έχει κολλήσει με τα κιάλια, έχει μπαγκάρει τη φάση. Ξεκόλλησε. Μία και καλή. Ήρθανε και δικοί μας, μια χαρά πάμε. Ωραία, αυτό είναι καλό. Όχι, αυτό βασικά είναι grenade launcher, μάλλον.
Και χρησιμεύει ακριβώς για αυτό το σκοπό. Ένα rifle τσιμπήσαμε. Ω, έχει και κανόνι ρε φίλε. Πρώτου παγκοσμίου πολέμου, γαμάτο. Ποιος πούστης μας πετυχαίνει? Μαλάκα, τι παίζει εκεί, πολυβολό. Εδώ είσαι φιλαράκο. Ωραία, τον πετύχαμε. Λοιπόν, καταλαμβάνουμε το σημείο τώρα. Όπα! Εδώ. Το AI κοιμήθηκε εδώ πέρα κανονικά. Όπα! Δεν σε είδα. Όπα! Πρέπει να πλαιώσω health. Και είναι και πίσω μου ένας. Πρέπει να πάρω όπλα, δεν έχω σφαίρες. Ωραία, πάει και αυτός. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε μόνοι βασικά. Τους καθαρίσαμε όλους εδώ. Οπότε η σημαία ψώνεται για πλάκα. Ναι, βρετανική σημαία στην Τουρκία η πρώτη. Και αυτός εδώ, ότι πας είμαστε εμείς. Ο πιτσιρικάς μας τρόμαξε. Θα ξεράσει κιόλας από το αίμα. Νουμπίδιο. Μάθε μπαλίτσα από τον παλιό. Οι Βρετανοί είχαν και Αυστραλούς στις τάξεις τους. Α, το μαθαίνει πως θα πυροβολάει. Ωραία. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. You just stumble into a firefight and get killed. No, no, I can do it. No. Θα ήθελα να στείλουν τον μικρό στην πρώτη γραμμή. Στείλ τον παλιό. Fine. You're here with me. And you. Ο παλιός θέλει να πάει μπροστά για να μην πάθει τίποτα ο μικρός. Και μπράβο του. Πετάξουμε ένα λουρ. Εντάξει, τώρα μας καταλάβανε. Πάμε να καλυφθούμε. Ω, έχουνε πέσει πάρα πολύ τώρα. Πάρτινα.
Τώρα μέσα από τα χαλάσματα πρέπει να πάμε στην περιοχή που μας έχει υποδειχθεί εδώ. Ωραία. Πήγαμε. Φτάσαμε. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό. Report back to commanding officer. Ωραία, είδαμε πως έχει κατάσταση και πάμε να φέρουμε πίσω στο διοικητή μας το τι παίζει ακριβώς. Εδώ δεχόμαστε σφαίρες, δεν χρειάζεται να απαντήσουμε σε όλες τις σφαίρες. Αν επιβιώσουμε και περάσουμε, η αποστολή περνιέται, έτσι. Είναι θέμα του κατά πόσο θέλετε εσείς να την τελειώσετε. Αν θέλετε να σκοτώσετε πολλούς ή αν προτιμάτε να τη σκαπουλάρετε για να τη βγάλετε λάδι. Εγώ προτιμώ να τη βγάλω λάδι, το πιο σύντομο τρόπο. Εδώ ας πούμε έχει πάλι Τούρκους. Εδώ κάνουμε κράτη, τους αφήνουμε να περάσουν. Και εδώ είναι Τούρκος αυτός. Ωραία, φτάσαμε. Defend the commander's outpost. Πρέπει να ανέβουμε πάνω για να το υπερασπιστούμε. Τι φάση μα, λέγανε άπειροι αυτοί. Με τον bayonet charge απλά επιταχύνω. Δεν χτυπάω κάποιον γιατί πρέπει να φύγω. Αυτοί είναι Τουρκοί. Οι δικοί μας. Τι φάση ρε, δεν έχουν βγάλει κάτι πάνω τους. Return την κομματερία. Όχι, κάτι παίζει εδώ. Αυτοί πρέπει να είναι Τούρκοι. Έχει μπαγκάρει τελείως το παιχνίδι. Σαν υπνοτισμένα ζόμπι τρέχουν οι τύποι. Λοιπόν, πρέπει να περασπιστούμε την περιοχή εδώ, έτσι. Ωραία. Ναι. Οκ. Okay. Επίσης δεν έχουμε αρκετές σφαίρες. Ας κάτσουμε εδώ πίσω. Locate Whitehall. Ναι, objective εδώ πίσω βασικά. Οπ! Έλα ρε πιτσιρικά, έμαθε σημάδι. Το πρώτο kill που πήρε. Ο διοικητής με απόλυτη ψυχραιμία μπήκε μέσα. Έχει Τούρκους απ' έξω και εντάξει, cool. Λοιπόν, objective θέλουμε. Inform rear command. Οπότε πάμε στον κοντινό διοικητή να τον ενημερώσουμε. Α, έχουμε και αλογάκι. Λοιπόν. Κατεβαίνουμε και μπουκάρουμε μέσα. Τι παίζει εδώ? Διαβάσουμε το σημείωμα, βασικά γιατί όλοι λείπουν από εδώ. Ναι. Artillery fire ordered to cover retreat to beach, shelling the village and outlying forts. Shit. Foster. Warn the front line of free this artillery fire. Okay. Defend the front line. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή. Save it, Bishop. Help us here first. Νάτι. Ωραία. Ωραία. Τον φάγανε. Τι δεν μασάει μία ρε. Ω, τελείωσαν οι σφαίρες. Shell the village in the fort to cover us. We need to get out now. Right. I
και δεν υποχώρησε. Από ό,τι φαίνεται στο κεφάλαιο αυτό θα ελέγξουμε μάλλον συνέχεια τον Bishop, τον βετεράνο αυτόν που βλέπετε, που μοιάζει με Αμερικανός καουμπόις αλλά είναι Αυστραλός. Πάντως το είπα από την αρχή, δεν έμοιαζε με Βρετανό. Ο Foster που είναι, αλήθεια. Πάντως θα έχει φάση να ελέγξουμε και το Foster σε κάποια στιγμή. Παίζει να τον έχουμε αφήσει πίσω το Foster. Τώρα θα πάω να σώσω το μικρό, ε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται πρέπει να υποχωρήσουμε. Και πριν υποχωρήσουμε θα πρέπει να πάρουμε και το μικρό. Storming a fort by myself. And I called Foster an idiot. Λοιπόν, εκεί πάνω πρέπει να πάμε. Και τείχο τείχο το περάσαμε για πλάκα. Έλεος. Και ήτανε μόνος του. Έχει και παρέα δικούς μας. Once you get past allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. Κάτι μου λέει ότι θα πεθάνει ο Bishop. Παίζει να θυσιαστεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία για να ζήσει ο νεότερος. Και έχει πολλούς τραυματίες εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα απλά καθαρίζουμε, δεν παίζει να επιβιώσει κανείς. Δεν έχω πολλές σφαίρες. Και τώρα μιλάνε τουρκικά. Κάτι μου λέτε αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος από όλο το chapter, το 4. Μέχρι στιγμής καλά τα πάμε. Εδώ αυτόν δεν είδαμε. Στόχευσε. Οπότε μέχρι να πάμε στο πολυβόλα, ας εξοντώσουμε αυτούς που είναι κάτω. Πούντος ρε. Α, νάτος, έχει σνάιπερ. Όχι! Μπορώ να τον πετύχω. Ναι, τον πέτυχα. Όποιος ξέρει τουρκικά, ας μεταφράσει τι λένε. Έχει πολύ γέλιο. Εδώ έχει όπλα. Experimental, τι φάση. Τι είναι αυτό. Δεν βλέπω να ανοίγει. Α, τώρα ανοίξε, νάτος. Τώρα θα σας γλεντήσω όλους. Ω, παιδιά, sorry, μόλις πεθάνω από κατολίσθηση. Δεν έφταιγα εγώ, ας προσέχατε. Κι άλλος μου φλογοβόλο.
Έλα, για κάνε μπαμ τώρα. Άντε, πόσο θες για να κάνεις μπαμ. Ωραία. Εδώ είμαστε. Πόσοι είναι εδώ πέρα, πρέπει να καταλάβουμε την αυλή. Τι άλλο θα μας ζητήσει. Καλά, εδώ παίζει να τελειώνει έτσι. Είπες τίποτα? Jack better be close. Can't kick this up. Ναι, βασικά θέλουμε ενισχύσεις, τη βάζουμε μόνοι μας. Έλα, ποιος πούστης ένας. Θα κοιτάμε σε τρία σημεία τώρα. Κάτω τι γίνεται. Πάρτε με χειροπομπίδα και ότι κάτσε. Να, ένας εδώ. Κι άλλο φλογοβόλο. Έλα τώρα, βρήκε να κάνει reload. Πάρε και εσύ μια χειροπομπίδα μόνος σου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, το πέτυχε. Πολύ ωραίο εργαλείο αυτό το όπλο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Επόμενος. Νάτος, εδώ είναι. Στόκε. Πίσω είμαι. Το κατέλαβα ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Κάθε μου το δεν κουνιέμαι καν. Με βγάλει κι άλλους. Τσιμπήσαμε την αυλή. Σημαία Αυστραλίας εδώ. Όχι ρε μαλάκα. Τι σας είπα, ότι θα πεθάνει. Και εδώ θα βλέπει ότι ο μικρός του πετάει το φλερ. Και ότι είναι ασφαλής. Και κάπως έτσι, μετά την επίθεση, ήταν και η φυγή Βρετανικών και Γαλλικών δυνάμεων. Και έτσι ένας βετεράνος πολέμου θυσιάστηκε για τον νέο. Ωραία ιστοριούλα, γενικά έχει πολλές συγκινητικές ιστορίες στο Battlefield 1. Και οι Οθωμανοί κράτησαν την Καλλίπολη μετά από 9 μήνες σκληρών μαχών. 100.000 στρατιώτες πέθαναν τότε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Battlefield 1 Chapter 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Πρώτο τελευταίο part του walkthrough μας για το Battlefield 1. Θα ακολουθήσει άλλο ένα τελευταίο part. Έχουμε ήδη παίξει online, οπότε τα έχουμε καλύψει όλα. Ένα ακόμη για το Chapter 5 και εκεί θα τελειώσουμε. Δείτε δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα βίντεο που ακολουθούν, ως συνήθως. Καθημερινά στο gamer.gr που ακολουθήστε reviews και μπείτε και στο forum του gamer.gr γιατί τα λέμε, όπως επίσης και στην κατηγορία online του forum για να ανταλλάξουμε IDs και να παίζουμε online.
Διαβάζει το review του Παντελή Δασκαλάλου στο Game World Gel, φυσικά το έχετε ήδη διαβάσει. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.